που το χαρακτηρίζω πολλές φορές και λέω ότι εμείς την παλιά δεκαετία, την επόμενη, την δεκαετία του 80, ξέρω, όταν πήγαν τα παιδιά φαντάρι στα 18 και γυρνάνε στα 20, από τα 18 στα 20, κατευθείαν ή παντρευόντουσαν, κάναμε παιδιά, ή, άλλαζε η. Η ζωή του. Η άλλαζε η ζωή του όλη. Ήταν 18 χρόνια παιδί και ξαφνικά γίνεσαι από στρατό και όπου ήταν παντρευόντουσαν. Υποχρεώσει όλε μαζί. Όλε μαζί. Έτσι ακριβώ εγώ όταν πέθανε ο πατέρα μου, ήμουν να παίρνω τη ζωή στα χέρια μου. Έσω την ευθύνη πάνω μου. Είχα μια οικογένεια, έχω τη μητέρα μου και τα αδέλφια μου, τι αδελφέ μου. Ένιωσα μεγάλη ευθύνη. Εκεί πρέπει να πάρω τη ζωή μου στα σοβαρά πλέον. Γιατί μέχρι τότε ήμουν παιδί, αυτό το ξέρει. Μα ήσουν ένα παιδί. Έτσι ακριβώ. Έπρεπε να πάρω τη ζωή μου στα σοβαρά. Και από τότε άρχισα να παίρνω τη ζωή μου στα σοβαρά. Έπρεπε να παίρνω τη δουλειά μου στα σοβαρά. Την τακτοποίησα, την έβαλα σε μια ρότα. Και από εκεί και πέρα μεγάλωσα και σαν αντίστοιχο και μεγάλωσα και αντώθηκα κιόλα πλέον. Γιατί από μια απώλεια που μπορεί και κάποιο άλλο να τα παρατούσε, να τον έπαιρνε από κάτω. Εμένα η απώλεια με δυνάμωσε. Μου άλλαξε το χαρακτήρα, μου άλλαξε την ίδια μου τη ζωή. Και αυτό κάνω και τώρα. Κάθε αναποδιά, τη βλέπω διαφορετικά εγώ. Άλλο το βλέπει ατυχία και αυτό και τα λοιπά, μυρολατρή και τα λοιπά. Δεν το βλέπω έτσι. Εγώ βλέπω ότι μέσα από αυτό μπορεί να βρει θετικά πράγματα και να προχωρήσει τη ζωή σου. Τώρα θα σου κάνω πονηρή ερώτηση. Δεν είμαι άνθρωπο. Δεν είσαι άνθρωπο, δεν ξέρει τι θα σου ρωτήσω. Εσύ νομίζω να σου ρωτήσω κάτι κατάλληλο. Όχι. Είπα πονηρή, δεν είπα.